Μετά από 11 χρόνια η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση σε τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Οι Βυσσινοί σε ένα από τα πιο σημαντικά ραντεβού στην σύγχρονη ιστορία τους θα υποδεχθούν την ΑΕΚ, η οποία τρέχει αίτητο εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Ντόστανιτς τελείωσε την προετοιμασία της ομάδας του εδώ στα Δένδρα, στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ, με στόχο ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι. Τόσο για να ούτε πόλο φινάλε, η φινάλε του νέμα καλκουλήσαν για μένα. Ναι, ότι είμαι ούτε κουτσε, να άραυνο. Ούτε και βάζουν ως φάρη και πόζιτιβαν ρεζούλτατα, αλλά ΑΕΛ ούτε και ήγρο, ήγρο και ούτε να πόβει. Αντίπαλος λοιπόν η ΑΕΚ, αρχικά στη Θεσσαλία. Μια ομάδα που έχει κερδίσει τον σεβασμό του Ράτκο Ντόστανιτς, αλλά όχι τον φόβο του. Εμεί πρέπει ούτε και το σπέτσιφισμό ούτε και το πράγμα. Και το σπέτσιφισμό ούτε και το κουμπ. Δρούγο. Για πώ το είμαι εκεί που άκουγα, εμεί είμαστε για τον άγγλο και εκεί πατρένο του Γκρτσκόι. Και πήγε много τέσκο. Είμαι добрый играч, είμαι добр στο Τζινστά. Γύρω η Ευρώπη, το Ιαν, другий νύβο. Μη νέμα ω τα δυσγούμε. Δάτσε μα φέω τσέμπε. Υποξουσίμα το δόβιμο του ούτε και του δάμο. Θα δε κλουτ. Το τσι να ευρώ την αρέσει στο είμαι γράτσε. Αλλά μη είμαι ο πούμπλικου. Κανόσιμο δρες, στο στε μάλλον πρέπει, κανόσιμο δρες, αέλα, να σφακού τέκνηση μόνο να πόβεδεμε. Βέρουμε ή μίστημα να μπήτσε τέσκο, ρέσπεκτουμε εκεί που ΑΕΚ, αλλά σε λέμε να πόβεδεμε, στο νόρμο. Ο Νίκος Γκόλιας, όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, αν μη τι άλλο, ονειρεύεται και αυτός. Πρόκριση στον τελικό και φυσικά κύπελο. Σίγουρα όταν φτάνεστε με τελικά του θεσμού, τα όνειρα είναι μεγάλα. Σίγουρα η αποστολή μας είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά θα σεβαστούμε τον αντίπαλο. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για τον αγώνα τον αυριανό και ό,τι πιθανότητες που θα αναλογούν θα σε λιγοκύσουμε. Καταρχήν να καλέσω τον κόσμο στο γήπεδο, τον χρειαζόμαστε, τον θέλουμε δίπλα μας. Δεύτερον, η ομάδα αυτή στο παρελθόν έχει κατακτήσει 2 κύπελα, επομένως το έχει στο DNA της από τον θεσμό. Είμαι σχημής μεγάλη ομάδα. Θα φτάσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στον κόσμο. Και όπως είπα και στην αρχή, το παρακαλώ πολύ να είναι αύριο στο γήπεδο να μας στηρίξει. Οι ιδιομορφίες του αγώνα πολλές, αλλά σε 180 λεπτά. Η ΑΕΛ θα προσπαθήσει να αποφύγει τα στραβοπατήματα της τελευταίας στιγμής και με την Ξάνθη, αλλά και με τον Μπας Γιάννη. Σίγουρα, οι διπλοί αγώνες δεν τελειώνει τίποτα στον πρώτο αγώνα. Το βασικό για μας είναι να μην δεχθούμε κάποιο τέρμα. Και παίζοντας συνέδρα μας να διεκδικήσουμε την νίκη. Από εκεί ύστερα, άμα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη μέσα στην έδρα μας, τα πάντα είναι ανοιχτά.